Καλησπέρα. Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου 2020, το βραδινό μας vlog και είναι στενάχωρο. Η φίλη έβαλε τίτλο «Η προδοσία» και στην παρένθεση «Στο τέλος και χωρίς την υγεία μου». Εγώ επέλεξα μία φράση μέσα από την επιστολή της που λέει «Φαντάσου να αρρωστήσεις με μια εκφυλιστική ασθένεια και δύο αυτοάνοσα και να ανακαλύψεις ότι η ζωή σου ήταν ένα ψέμα». Τι μαστείτε. Αγαπημένη μου, εύχομαι αυτό το mail να σε βρίσκει καλά και ευτυχισμένη. Σε ευχαριστώ προσωπικά για τον χρόνο που θα αφιερώσεις για αυτό το mail, όπως και για όλα τα προηγούμενα ανθρώπων σαν εμένα, όπου σε θεωρούμε πια δικός μας άνθρωπο. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ για την πρόθεσή σου και την εξέλιξή σου, γιατί μέσα από αυτή μας βοηθάς όλους. Αυτή τη στιγμή που σου γράφω είμαι πολύ ταραγμένη. Η ιστορία μου ξεκινάει πριν από 10 χρόνια, γνωρίζοντας ένα συνομήλικο μου, τον άντρα μου, όπου από την αρχή μου φάνηκε πολύ γλυκός, δοτικός, διακριτικός και ντροπαλός. Αυτό που λέμε καλό παιδί. Με διεκδίκησε πολύ και όταν αρχίσαμε να περνάμε χρόνο μαζί, ήταν σαν να ήμασταν μαζί από πάντα. Ξεκίνησε δηλαδή με όλες τις καλές προϋποθέσεις. Ή σε διεκδίκησε πολύ, με το που βρεθήκατε μαζί ήταν σαν να ήσασταν μαζί από πάντα, φαινόταν καλό παιδί. Μέσα στα πρώτα 4 χρόνια τον στήριξα στην αρρώστια και τον θάνατο του πατέρα του. Άστε. Κάτι τέτοια γεγονότα, ασθένειες, θάνατοι γονέων κλπ. Δένουν τα ζευγάρια και όχι απαραίτητα για καλό σκοπό. Δηλαδή όταν υπάρχει ασθένεια και θάνατος γονέα, το πένθος, η θλίψη εκτινάζει την αδρεναλίνη στα ύψη και τότε συνδεόμαστε πολύ με τους ανθρώπους που βρισκόμαστε μαζί, ακόμη και αν δεν ταιριάζουν. Όταν γνώρισα τη μητέρα, η οποία είχε αδυναμία στον αδελφό του και τον άντρα μου τον είχε σαν παιδί για όλες τις δουλειές, μου είπε με το που έφυγε στην τουαλέτα ο άντρας μου ότι κοίτα, ο γιος μου αυτός, δηλαδή ο άντρας σου, έχει υποχρεώσεις εδώ. Δουλεύει και μας βοηθάει. Την ώρα εκείνη έβγαινε ο άντρας μου και το πρόσωπο της αυτόματα άλλαξε. Τότε κατάλαβα ότι ο σεβασμός στη σχέση αυτή δεν θα είναι πυλώνας. Τώρα δεν είναι, νομίζω, στη σχέση με την πεθερά σου κατάλαβες. Μετά από ένα χρόνο που ήρθε ο άντρας μου να ζήσουμε μαζί, του έλεγαν μπροστά μου ότι από τη στιγμή που πήγες να ζήσεις με μια άλλη γυναίκα, δεν θα πάρεις τίποτα από το μερίδιο που σου άφησε ο πατέρας σου. Με μια άλλη γυναίκα, σαν πως δηλαδή ήταν μαντρεμένος με τη μάνα του. Ο άντρας μου με παρακαλούσε να κάνω υπομονή και μήπως με το διάλογο και των τριών μας μπορέσει να έχει και αυτός μια καλή σχέση με τη μητέρα του. Εκεί με την υπομονή δεν ήταν καλό σημείο αυτό. Δεν ήταν καλό σημάδι αυτό ότι σου λέγε να κάνεις υπομονή. Ή βάζει φρένο στη μάνα του ή του βάζεις φρένο εσύ στη σχέση. Ήσουν όμως και πολύ νέα. Ο άντρας μου μετακόμισε σε μένα μετά από ένα χρόνο. Δέχτηκα αύξηση σε διευθυντική θέση στην εταιρεία με πολύ περισσότερες ώρες δουλειάς, τη δέχτηκα από ανάγκη, επειδή ο άντρας μου για 2,5 χρόνια ήταν άνεργος. Και λόγω της έντασης στο πατρικό του που επισκεπτόμασταν κάποιες κυρακές και λόγω υπερκόπωσης απέκτησα υπέρταση. Μάλιστα. Υψηλή πίεση δηλαδή. Το χειρότερο που έχω ακούσει από αυτή τη γυναίκα, δηλαδή την πεθερά σου, μετά τον αραβόνα μας, βλέποντας μια ταινία που πεθαίνει η πρωταγωνίστρια στη γέννα από καρδιά, είπε η πεθερά μου: «Και εσύ έτσι θα πεθάνεις και με άλλη το παιδί σου μαζί της θα μεγαλώσει». Γύρισα ήρεμη και της είπα ότι λυπάμαι που νιώθει έτσι, αλλά δεν έχω σκοπό να κάνω κανενός το χατήρι. Ο άντρας μου αμήχανος ποτέ δεν έπαιρνε θέση, ποτέ όχι με τη δικαιολογία: «Εγώ δεν είμαι δυνατός σαν εσένα». Πάντα έτρεχα για την αγάπη της και ήμουν πάντα το παιδί που κορόιδευαν και φοβόταν να αντιδράσει για το δίκιο όπως εσύ. Δηλαδή, ο άντρας σου κρυβόταν πίσω από την ποδιά σου. Αυτό ήταν πάρα πολύ άσχημο σημάδι αυτό. Ήσουν αμένα αραβωνιασμένη. Σου λέει τέτοια εσχρότατη κουβέντα η πεθερά σου και δεν της λέει «Άι στο καλό, άι να στη μάνα του και δεν θα ξαναμιλήσουμε εμείς οι δύο». Και σου λέει: «Εγώ αυτή φοβάμαι και πάντα ήθελα προσοχή από αυτήν και εσύ είσαι πιο δυνατή». Αυτά τα μουσκουρούθκια που λέμε στα κυπριακά, τα μουσκουρούθκια σημαίνει μαλαγανιές. Αυτές οι μαλαγανιές δεν περνάνε. Είσαι δυναμικός άνθρωπος και βάζεις φαίνο στη μάνα σου ή πήγαινε να ζεις με τη μάνα σου. Αυτό ήταν για μένα και σταμάτησα κάθε επαφή μαζί τους, αλλά το κακό είχε ήδη ξεκινήσει.
Απέκτησα την υπέρταση τη μια χρονιά και στείες την επόμενη. Σκλίνεσαι κατά πλάκας δηλαδή. Ο άντρας μου έπιασε δουλειά, εγώ έφυγα από την εταιρεία και έδωσα χρόνο στο σώμα μου να θεραπευτεί, νομίζοντας ότι βγάζοντας την τοξικότητα από τη ζωή μας θα έρθουν καλύτερες μέρες. Μαζί δεμένοι όπως πάντα και ας έχουμε λιγότερα. Τώρα όμως αρχίζουν τα δύσκολα, ναι, γιατί εκεί είναι το πρόβλημα. Θεωρούμε ότι η τοξικότητα είναι η οικογένεια του συντρόφου μας, της συντρόφου μας. Είναι οι άλλοι που επεμβαίνουν. Μήπως όμως η τοξικότητα προσωποποιημένη είναι και ο ίδιος ο σύντροφος μας ή η σύντροφος μας. Ο άντρας μου, μέσα στο μέσο μεταφοράς που χρησιμοποιούσε για την εργασία του, γνώρισε κάποιον λίγο μεγαλύτερο μας, νιόπαντρο κι αυτό. Και μια μέρα, γυρνώντας κι εγώ με το ίδιο, γνώρισε αυτόν τον άντρα και κάνατε παρέα σαν ζευγάρι. Μια ημέρα, γυρνώντας κι εγώ με το ίδιο μεταφορικό μέσο, είδα αυτόν σαν μια τελείως διαφορετική προσωπικότητα, με τελείως διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό. Φλέρταρε με τον άντρα μου ανοιχτά. Τον ρώτησα μόνο αν η γυναίκα του που είχαμε βγει ήδη αρκετές φορές ήξερε ότι ήταν γκέι. Γυρίσαμε σπίτι και υπήρξε ένταση και μου είπε ο άντρας μου ότι απλώς επειδή δεν είχε πάρει προσοχή από τη μητέρα του και γενικώς από κανέναν εκτός από εμένα δεν του το έκοβε, ότι απλά κολακεύτηκε. Τι? 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 Ακόμη και αν αυτή η δικαιολογία δινόταν για να το φλερτάρει μια γυναίκα, πάλι είναι σαχλή, χαζή δικαιολογία. Αυτός εκείνος ο άλλος, δηλαδή ο τύπος που του φλερτάρει τον άντρα μου, εκείνη και όλα στην εβδομάδα δεν ξαναγύρισε στο σπίτι του και χωρίς καμία εξήγηση χώρισαν. Στο τώρα, ανακάλυψα, Θέκλα μου, ότι ο άντρας μου, όπως μου είπε, ότι περνούσε καλά μαζί του κάνοντας χαβαλέ, όπως λέει, και ότι ένιωσε κάπως ερωτευμένος, χωρίς να θέλει όμως να κάνει κάτι μαζί του. Ότι φλέρταρα με τα μάτια και τον προκαλούσε για να παίρνει επιβεβαίωση. Δεν σχόλιο. Λέει ότι δεν είναι ομοφιλόφιλος και ότι συχαίνεται αυτό που έκανε. Δεν με πείθει εμένα όμως. Εμένα προσωπικά δεν με πείθει, γιατί η ομοφιλοφιλία σημαίνει επιθυμία. Δεν σημαίνει πράξη. Ο ομοφιλόφιλος είναι αυτός που επιθυμεί και φλερτάρει με άνδρες. Ο ομοφιλόφιλος άνδρας και η ομοφιλόφιλη γυναίκα είναι αυτή που επιθυμεί γυναίκες και φλερτάρει με γυναίκες. Η ομοφιλοφιλία είναι στην επιθυμία, δεν είναι στην πράξη. Γιατί έχει πολλούς ανθρώπους που καταπιέζουν τις επιθυμίες τους και στην πράξη κάνουν άλλο από αυτό που είναι. Λέει ότι δεν είναι ομοφιλόφιλος και συχαίνεται αυτό που έκανε. Ότι από την αρχή που με γνώρισε, είδε ότι ήμουν δυναμική, καλή και δοτική και αποφάσισε ότι θα με εκμεταλλευτεί πουλώντας μου έρωτα. Con artist. Απατεώνας των σχέσεων. Ξεκάθαρα. Ενώ μόνο του άρεσα για να παίρνει όπως δεν είχε πάρει από τους δικούς του και την πρώην του, και ό,τι κατάλαβε, ότι με αγάπησε μετά από το γάμο, μετά που εγώ ανακάλυψα αυτά τα γεγονότα. Τι? Μου είπε πολλές φορές πως πήγαινε μαζί μου για να μην καταλάβω ότι δεν με αγαπάει και πολλές φορές επικαλούνταν τη θρησκεία σαν δικαιολογία. Τα είχα νηστεί και θα κάνουμε σεξ. Όχι επειδή δεν γουστάρει. Του λέω, δεν ένιωθες τύψεις που από ένα υγιές άτομο με είδες να μπαινοβγαίνω στα νοσοκομεία, να κάνω σχήμα, εντατικές, αφαίρες γιόγκων? Και μου είπε, όχι, τότε δεν ένιωθα, τώρα νιώθω. Είναι σαν να ταρακουνήθηκα, μου λέει. Φαντάσου να αρρωστήσεις με μια εκφυλιστική ασθένεια και δύο αυτοάνοσα και να ανακαλύψεις ότι η ζωή σου ήταν ένα ψέμα. Εδώ να σου πω ότι και η οικογένεια μου δεν έχει δείξει και την καλύτερη στάση. Η μητέρα μου ήταν πάντα κακοποιητική. Μου λέει τώρα εσύ τι ζεις, ποιο το νόημά σου. Να μείνεις εκεί που είσαι με τον άντρα σου, γιατί εμείς δεν μπορούμε να σε ταΐζουμε και πολλά άλλα ακόμη. Έκοψα και μαζί της κάθε επαφή, καλά έκανες και άργησες να κόψεις. Τις προηγούμενες ημέρες ήταν η γιορτή μου, η ονομαστική, και δεν με πήραν οι δικοί μου.
οι οποίοι παρεμπιπτόντως λατρεύουν τον άντρα μου. Ναι, λατρεύουν τον άντρα σου, δική σου, γιατί και είναι της ιδίας πάστας. Οι φίλες μου, μόλις είχα βγάλει το πρόβλημα με την καρδιά και οι δυο μου είπαν ότι έχουμε συνηθίσει εσύ να είσαι δυνατή και δεν μπορούμε τώρα να σε δούμε σε περίπτωση που λυγίσεις. Έχω βρεθεί τώρα σε μια κατάσταση όπου ποτέ δεν περίμενα, γιατί πίστευα ότι κάνοντας τις σωστές επιλογές και παίρνοντας τις σωστές αποφάσεις στη ζωή, είναι σχεδόν στο χέρι μας τι θα γίνει. Λάθος. Δεν μπορούμε να καθορίσουμε τη συμπεριφορά των άλλων απέναντί μας. Βεβαίως δεν μπορούμε να την καθορίσουμε, αλλά μπορούμε να την προλάβουμε και θα σου εξηγήσω στη συνέχεια γιατί. Κάνω εδώ και 1,5 και 1 χρόνο ψυχοθεραπεία με μια υπέροχη επαγγελματία και άνθρωπο. Με έχει βοηθήσει πολύ, χαίρομαι για σένα που κάνεις ψυχοθεραπεία, μπράβο, μπράβο. Αλλά τώρα που έμαθα για αυτά δεν ξέρω τι να πρωτοξεπεράσω. Ξέρεις, εδώ είναι όλο το ζουμί της επιστολής σου. Συνήθιζα να λέω στον εαυτό μου όταν ήμουν παιδί ότι θα εκδικηθώ τη μητέρα μου κάνοντας σωστές επιλογές στη ζωή μου και στους ανθρώπους και κάνοντας την οικογένεια που ονειρευό μου. Νιώθω ότι απέτυχα. Λοιπόν, φιλενάδα, τα κίνητρα τα οποία μας κινητοποιούν για να κάνουμε κάποια πράγματα, δυστυχώς, υποσυνείδητα, παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην έκβαση αυτών των πραγμάτων. Από αντίδραση για να εκδικηθείς τη μητέρα σου, έκανες με υπολογισμό σωστές επιλογές και να κάνεις την εικόνα όπως την ονειρευόσουν και αυτή η αντίδραση δεν σ' άφησε να δεις καθαρά. Νιώθεις ότι απέτυχες. Όλο το σύστημα έχει αποτύχει, δεν είναι μόνο εσύ που έχεις αποτύχει. Όλο το οικογενειακά συστήματα εκεί πέρα, το δικό σου, το δικό του. Ο καλός μου άντρας είχε άλλο σχέδιο. Να κάνει υπομονή, να κρυφτεί μέχρι να παντρευτούμε και μετά να μου δείξει τον πραγματικό του εαυτό. Με σκοτώνει που είμαι στην ανάγκη του. Έλεγα πάντα ότι δεν θα γίνω μια από αυτές τις γυναίκες και να που το λάθος μου, όπως μου είπε, ήταν ότι ήμουν καλή και νοιαζόμουν από την αρχή και λυπάται και θα τα διορθώσει όλα. Έχεις βάλει και αυτό το... Ξέρετε, αυτό που κάνω υπάρχει και σε emoji. Μια κοπέλα έτσι ξαφιά και κάνει έτσι. Δεν το βγάλαν για μένα που πριν υπήρχε. Θέλω να κάνει άνεμο βαρύ, να πάρει μακριά όλα τα σκουπίδια της ζωής μου. Αυτό πρέπει να είναι στίχος, γιατί το έχεις βάλει σε εισαγωγικά. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτό το εντός εισαγωγικών καλύτερο παιδί που είχα γνωρίσει ήταν τόσο κοινικός και διπρόσωπος. Ήταν. Τώρα που θέλω να συζητήσω για αυτά που έγιναν, μου λέει ότι δεν αντέχει, νιώθει άσχημα και αν συνεχίσω να θέλω να συζητήσω για τα ίδια θα φύγει. Χρωστάμε πολλά και ξέρει ότι δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα μόνη μου οικονομικά πια. Δεν μπορώ να εργαστώ και δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Πρώτη φορά στη ζωή μου, μετά τα παιδικά μου χρόνια, νιώθω τόσο ευάλωτη και προδομένη. Ο άντρας που δεν είχα ποτέ ουσιαστικά μου λέει ότι θα μου δώσει τώρα ό,τι μου στέρισε και ότι θα με κάνει να ξεχάσω τι έκανε. Πιστεύω ότι γίνεται, αλλά μόνο με λοβοτομή. Τελικά τι είναι, γκέι, μπάι, ο Θεός και η ψυχή του τι είναι, δεν μπορώ να ξέρω εγώ τι είναι. Σίγουρα δεν είναι okay απέναντί σου. Και σίγουρα δεν είναι ξεκάθαρος ο σεξουαλικός του προσανατολισμός. Γιατί ένας άνθρωπος που έχει ξεκάθαρο σεξουαλικό προσανατολισμό ξέρει από την αρχή ότι του αρέσει να φλερτάρει και με άντρες και ενημερώνει και την γυναίκα του να το ξέρει. Και αν το αντέχει η γυναίκα του να είναι μαζί ή όχι. Το ίδιο και μια γυναίκα που της αρέσει να φλερτάρει και με γυναίκες. Δεν μπορώ να ξέρω, δεν μπορώ να κάνω διάγνωση, παιδί μου, αν είναι gay bi. Όχι διάγνωση, δεν μπορώ να κάνω υπόθεση. Δεν είναι αρρώστια το διάγνωση να είναι κάποιο gay bi. Υπόθεση δεν μπορώ να κάνω. Έκανα τόση υπομονή με τους δικούς του, γιατί έλεγα ότι άξιζε αυτός και ότι δεν θα έπρεπε να τον κρίνω για τους δικούς του, αφού αυτός είναι διαφορετικός. Αλλά τελικά ήταν της μάνας του παιδί. Με σκοτώνει που τα έκανε όλα σωστά. Που τα έκανα όλα σωστά. 4 χρόνια σχέση για να δω αν τους ταιριάζουν. 2 χρόνια αραβώνα για να δω πώς λειτουργεί και μέσα σε μια πιο επίσημη κατάσταση. Και αφού όλα είχαν σιγουρευτεί, έγινε ο γάμος. Ναι, αγάπη μου, τα έκανες όλα σωστά, τα έκανες όλα μηχανικά, τα έκανες όλα τυπικά. Τα έκανες έχοντας ως κύριο κίνητρο την αντίδραση προς τη μάνα σου για να της δείξεις και την έφαγες. Δεν φταίς εσύ, οι καταστάσεις φταίνουν. Ήξερε ο άντρας μου ότι ένας από τους φόβους μου ήταν να μην παντρευτώ και να μου δείξει ο άντρας με έναν άλλο χαρακτήρα.
Τελικά ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος πέραν του εαυτού σου. Μα ό,τι και με τον εαυτό σου να σίγουρη, γιατί σου ξαναλέω δεν ήταν καθαρά τα κίνητρα σου ήταν από αντίδραση. Πρέπει να ζήσουμε τη ζωή μας όπως να τη ζήσουμε, να τη ζήσουμε, όχι να την υπολογίζουμε. Ξέρω ότι αν είχα υγεία θα λειτουργούσα διαφορετικά. Είναι ο μόνος εκεί όταν κάνω σχήμα ή ανεβάζω πίεση και είμαι στο νοσοκομείο. Θα σε κάψω Γιάννη μου να σαλείψω λάδι. Λες τι θα το κάνω τώρα, με έχει αρρωστήσει και τώρα. Σου ζητώ συγγνώμη για το μακροσκελές κείμενο. Ξέρω ότι πιθανότατα να ξεπερνάει τις 600 λέξεις και φαντάζομαι ότι παρέλειψα πολλά, όμως η άποψή σου μου είναι πολύτιμη. Εκτιμώ τον χρόνο σου και σένα. Ευχαριστώ, αγάπη μου. Χαίρομαι να βλέπω να γελά... σας βλέπω να γελάτε με τον Παναγιώτη σου. Εύχομαι να έχετε υγεία και κάθε ευλογία Κυρίου σε όλα τα επίπεδα της ζωής σας. Ζήσε. Δεν έχω καλύτερη συμβουλή και εγώ αυτή τη συμβουλή θα σου δώσω. Ζήσε. Να γελάς, να φροντίζεσαι, να απολαμβάνεις την κάθε στιγμή. Σε φιλό και στέλνει φίλη ένα link από ένα τραγούδι. Εγώ δυνατά φτερά, Μύρων Σκούλας. Λοιπόν, φιλενάδα, λυπάμαι πάρα πολύ για ό,τι έχεις βιώσει. Πάρα πολύ λυπάμαι. Πάρα πολύ. Λυπάμαι. Λυπάμαι κυρίως για το κακοποιητικό παιδικό περιβάλλον στο οποίο, για το κακοποιητικό περιβάλλον στο οποίο ανατράφηκες. Για την κακοποιητική σου παιδική ανατροφή. Το οποίο σε προετοίμασε καταλληλότατα ώστε να γίνεις θύμα ενός παθητικά επιθετικού άνδρα. Γιατί ο άνδρας σου είναι παθητικά επιθετικός και χειριστικός και το έχει αποδείξει με πάρα πολλούς τρόπους. Εάν είχες κάνει την ψυχοθεραπεία που κάνεις τώρα, πρωτού γνωρίσεις τον άνδρα σου, αν την είχες κάνει στα 22 σου, στα 23 σου, στα 24 σου, στα 25 σου, τότε που είχες την υγεία σου και δεν είχες καμία άλλη υποχρέωση, θα προλάμβανες όλα αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό τον λόγο φωνάζω, φωνάζω, φωνάζω σε κάθε βίντεο και σε νέους ανθρώπους κυρίως, κάντε ψυχοθεραπεία. Δεν ξεπερνιούνται τα ψυχικά τραύματα που μας αφήνουν κακοποιητικές ανατροφές. Δεν ξεπερνιούνται τα τραύματα που μας έχουν προκαλέσει οι τοξικοί γονείς μας μόνο με το να φύγουμε από το σπίτι και να αποφασίσουμε ότι θα τους δείξω εγώ. Και εγώ θα κάνω καλύτερη οικογένεια από σένα και εγώ θα είμαι εντάξει και θα είμαι καλύτερος και θα είμαι καλύτερη κτλ. 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 Κατανοητό? Είναι ξεκάθαρο ότι έφερες μαζί σου τραύματα, έφερνες μαζί σου αθεράπευτες πληγές από την παιδική σου ηλικία και γι' αυτό το λόγο υπήρξες συνεξαρτώμενη με τον συνεξαρτώμενο άνδρα σου που ήταν συνεξαρτώμενος από την πεθερά του και ο οποίος πολύ πιθανό να μην είναι καν straight. Πάρα πολύ πιθανό. Σου λέω δεν μου άξερω σίγουρα. Δεν μου άξερω σίγουρα. Ούτε ο ίδιος ξέρει άραγε. Αυτό το πράγμα του να κοιμάται ο άλλος μαζί σου χωρίς να σε θέλει, να επικαλείται λόγους θρησκείες και τα λοιπά για να μην καταλάβεις ότι σε χρησιμοποιεί, πρέπει να μας ξυπνήσει όλους. Γιατί όταν μου στέλνει μια γυναίκα mail και μου λέει ο άντρας μου δεν θέλει να κάνει σεξ μαζί μου, εγώ ανησυχώ. Γιατί λέω ότι δεν νοείται γάμος χωρίς σεξ και σχέση χωρίς σεξ ενηλίκων. Γιατί? Γιατί εκεί πέρα στην ερωτική επαφή του ζευγαριού φαίνεται ξεκάθαρα η επιθυμία και αν ο άλλο θέλει όντω να είναι μαζί μα. Εσύ αγάπη μου δεν είχε τα μάτια τη ψυχή ανοιχτά για να δει αν σε ήθελε ο άντρα σου ή όχι. Επειδή δεν είχε κάνει την ψυχοθεραπεία σου εγκαίρως, είχε όλα αυτά τα αθεράπευτα ψυχικά τραύματα από την παιδική σου ηλικία, τα οποία δεν σε άφηναν να συνδεθεί ουσιαστικά με τον άντρα σου. Γιατί αν συνδεώσουν ουσιαστικά μαζί του, και εσύ αν αφινώσουν απλήρως, θα καταλάβαινες την κοροϊδία. Δεν φταίς εσύ. Δεν φταίς εσύ. Πραγματικά δεν φταίς εσύ, γιατί εσύ δεν έκανες κάτι κακό επίτηδες. Ο άντρας σου φταίει που έκανε κάτι κακό επίτηδες. Φταίει. Αλλά κι εσύ, άκουμε, έπρεπε να ανησυχήσεις και να προβληματιστείς από πολλά σημεία τα οποία ήταν από την αρχή. Λοιπόν, τώρα δεν έχει νόημα να αρχίζω να σε κάνω να νιώθεις πιο άσχημα από ό,τι ήδη νιώθεις. Ο σκοπός μου είναι να σε κάνω να νιώθεις καλά και ο σκοπός μου είναι να νιώθουμε όλοι καλά και να μπορούμε να θεραπεύουμε τις ψυχές μας και να εξελισσόμαστε και να προχωρούμε. Δύο αυτοάνοσα και μια εκφυλιστική νόσος είναι μεγάλη ταλαιπωρία. Μεγάλη ταλαιπωρία. Δεν σημαίνει όμως και το τέλος σου. Και δεν σημαίνει όμως και ότι δεν μπορείς να τα υπερβείς και ότι είσαι εξαναγκασμένη να ζήσεις την υπόλοιπη σου ζωή με έναν άνδρα ο οποίος λειτουργεί όπως λειτουργεί και ο οποίος, αυτό με προβληματίζει πάρα πολύ εμένα, δεν θέλει να συζητάτε αυτά που έγιναν.
Γιατί ένας ο οποίος έχει πραγματική μετάνοια και πραγματικά έχει κατανοήσει τα λάθη του και έχει μετανιώσει γι' αυτά, θέλει να τα συζητάει. Το γεγονός ότι δεν θέλει να τα συζητάει σημαίνει ότι δεν είναι ειλικρινής πάλι. Λοιπόν, η γνώμη μου εμένα είναι να δώσεις έμφαση στη ψυχοθεραπεία σου, πάρ τον κι αυτόν αν δέχεται να έρθει στο ψυχολόγο να κάνετε μαζί δουλειά και να ενδυναμωθείς ούτως ώστε να, φύγει, να διώξεις εντελώς την τοξικότητα από τη ζωή σου. Γιατί είχε και άλλε τοξικότητε, του οποίε εγώ δεν ανέφερα επίτηδε για να μην σε καταλαβαίνει την από άλλα οικογενειακά πρόσωπα. Επίτηδε δεν τι ανέφερα για να μην σε χαρακτηρίσω, να μην σε φωτογραφίσω. Λοιπόν, εσύ τώρα, όταν βρει τη δύναμη να τον διώξει και προκειμένου να φύγει η τοξικότητα από το σπίτι μα, φεύγουμε και από το σπίτι μα και νοικιάζουμε μια γκαρσουνιέρα στο διαόλου τη μάνα με πολύ χαμηλό ενίκιο. Πάμε και ψάχνουμε όλα μας τα δικαιώματα για επιδόματα αναπηρίας και τα λοιπά και τα λοιπά με αυτές τις ασθένειες που έχεις και δεν μπορείς να εργαστείς. Κάνε το κουμάντο σου να μην τον έχεις ανάγκη. Και αυτός είναι η μεγαλύτερη πηγή τοξικότητας στη ζωή σου, έτσι για να ξέρεις. Γιατί δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι μετά που έκοψε σχέσεις με τη μάνα του, σου ήρθε και η σκλήνηση. Δεν είναι τυχαίο. Τώρα, όσον αφορά τα αυτοάνωσα νοσήματα και τις εκφυλιστικές παθήσεις, αυτό που γνωρίζουμε σήμερα είναι ότι υπάρχει γενετική προδιάθεση, αλλά χρειάζονται και τα triggering events. Χρειάζεται και η ψυχολογική κακοποίηση και ο ψυχικός τραυματισμός για να βγει στην επιφάνεια αυτό που έχουμε ως προδιάθεση. Μην θεωρείς ότι ο άνδρας σου δεν είναι τοξικός. Εγώ θα σου έλεγα ότι ίσως είναι πιο τοξικός και από τη μάνα του και από τη μάνα σου και από όλους μαζί. Δηλαδή, αυτό που επιλέγεις τώρα, κατά τη γνώμη μου, να ζεις με τον εχθρό σου. Επειδή νιώθεις ότι δεν έχεις τη δύναμη να ζήσεις χωρίς αυτόν, συζήτα το και με την ψυχολόγο σου. Μπορεί να είναι μεγάλη ψευδαίσθηση. Και εκεί ακριβώς να είναι και το κλειδί της επιβίωσης σου. Δηλαδή κάνοντας το κουμάντο σου να επιβιώσεις οικονομικά χωρίς αυτόν, θα σου δώσει και την υγεία σου. Γνωρίζω γυναίκες οι οποίες έχουν ασθενήσει με σκλήρυνση. Μάλιστα, ερυθυματώδη λύκο, το λούπους, που είναι και μια άλλη ασθένεια έτσι, εκφυλιστική, οι οποίες κατάφεραν για πολλά χρόνια να έχουν μια καλή ποιότητα ζωής χωρίς εξάρσεις, διώχνοντας κάθε τοξικότητα από τη ζωή τους. Δεν μπορώ να σου εγγυηθώ, γιατί η σκλήρυνση κατά πλάκας είναι μια πολύ περίεργη ασθένεια και πολύ απρόβλεπτη. Δεν μπορώ να σου εγγυηθώ ότι δεν θα έχεις κατάπτωση, δεν μπορώ να σου εγγυηθώ ότι σίγουρα θα είσαι καλά για πάντα, αλλά αυτό που μπορώ να σου εγγυηθώ είναι ότι αν παραμείνεις με τον άντρα σου κάτω από αυτές τις συνθήκες, η υγεία σου θα χειροτερεύει. Εντάξει. Λυπούμε που ίσως δεν σου έχω πει αυτά που ήθελες να ακούσεις. Λυπούμε που ακούστηκα αυστηρή προς εσένα. Με όλη μου την αγάπη στα γράφω αυτά και που μου λες να ζήσω, σου λέω κι εγώ εσένα ζήσε. Δεν είναι ζωή αυτή να ζεις με τον εχθρό σου πιστεύοντας. Έχοντας την ακλόνητη πεποίθηση ότι δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Όταν πιστεύουμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, δεν θα κάνουμε κάτι άλλο. Άνοιξε τα μάτια σου και βρες τρόπους να κάνεις κάτι άλλο. Είσαι φιέστατη, έχεις δουλέψει σκληρά στη ζωή σου. Είμαι σίγουρη ότι μπορείς να βρεις τρόπο για να είσαι καλά χωρίς αυτόν τον άνθρωπο. Και προκειμένου να είσαι καλά ψυχικά και συναισθηματικά, ίσως ένα μικρότερο σπίτι, ίσως λιγότερα υλικά αγαθά, αλλά πραγματικά την υγεία σου. Σου στέλνω την αγάπη μου και εύχομαι σύντομα να μου στείλεις ένα update που να είσαι καλύτερο. Καλό βράδυ.